Δήμος Χερσονήσου, αλλά θα πάμε για ένα διαφορετικό θέμα. Θα πιάσουμε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς κλιμάκιο της UNESCO αναμένεται να βρεθεί το Σαββατοκύριακο και σε κρημέρα την Κυριακή στο παραδοσιακό Κράσι, ίσως ένα από τα ομορφότερα, αν όχι το ομορφότερο χωριό σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Πάμε στον κύριο Σέγκο, τον Δήμαρχο, την καλησπέρα μας. Δήμαρχε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν, να είστε καλά. Για να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες αναφορικά με αυτή την εξέλιξη. Τι σηματοδοτεί για την ευρύτερη περιοχή και ποιος ο βασικός στόχος της Δημοτικής Αρχής? Για αυτό που αναφερθήκατε για το Κράσι, υπάρχει μια ευρύτερη, κύριε Παναγιωτόπουλε, προσπάθεια του Δήμου στα πλαίσια των τελετών τιμής και μνήμης για την μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Ο Δήμος Χερσονήσου, ξεκινώντας από αύριο το απόγευμα, διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις προκειμένου να τιμήσουμε και να ενθυμούμαστε την εποχή εκείνη, αυτά που έγιναν στη χώρα, αυτά τα οποία έχουμε περάσει ως ιστορικές αναδρομές, τον ξεριζωμό των ανθρώπων, τη μετεγκατάστασή τους, τον πόνο που ένιωσαν, και να τα κρατήσουμε στη μνήμη μας και εμείς αλλά και τα παιδιά μας για να μην τα ξαναζήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο το απόγευμα με τριήμερες εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν από το χωριό της Επάνω Βάθιας στη Δημοτική Ενότητα Γουδών. Και γιατί την Επάνω Βάθια? Γιατί η Επάνω Βάθια είναι ένα από τα χωριά του Δήμου Χερσονήσου που είχε κατά εκείνη την εποχή τους περισσότερους πρόσφυγες που μετήκησαν στα χωριά μας. Τους είχε η Επάνω Βάθια. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο το απόγευμα συμβολικά από ένα χωριό της Ενδοχώρας, τιμώντας και ενθυμούμενοι το ότι συνέβη εκείνη την εποχή, με επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, ο οποίος θα παραστεί, και μετά φιλοξενία από την τοπική κοινότητα της Επάνω Βάθιας, η οποία θα μας φιλοξενήσει αύριο το βράδυ. Το Σάββατο ακολουθεί η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, μια πολύ σημαντική μέρα, καθώς στο πνευματικό κέντρο του Μοχού από τις 3 η ώρα και μετά θα ξεκινήσει εσπερίδα με πολύ σημαντικούς και καταξιωμένους ομιλητές για τις ιστορικές αναδρομές εκείνης της εποχής, που θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων που έχουν να κάνουν με τη μικρασιατική καταστροφή. Η καθηγήτρια, η Ελληνίδα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου ΟΚΑΝ της Κωνσταντινούπολης, η κυρία Κμετζίογλου, θα συμμετάσχει σε αυτή την ημερίδα και στο τέλος της, γύρω στις 7 με 7.30 ώρα, θα μαγειρέψει για μας και όλοι μαζί πολίτικες συνταγές για να θυμηθούμε τις ρίζες μας και σε επίπεδο γαστρονομικό. Ενώ θα ακολουθήσει το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία του Μουχού, θα ακολουθήσει βραδιά στην οποία θα μας θυμίσουν σκοπούς εκείνης της εποχής ο Σύλλογος Αλατσατιανών, το μουσικοχορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου. Και η τρίτη μέρα θα είναι την Κυριακή το πρωί, όπου στον ιστορικό πλάτανο στο Κράσι, κάτω από αυτόν, το Ίδρυμα Έλλης Αλεξίου, που διοργανώνει μαζί με το Δήμο Χερσονήσου την εκδήλωση, θα υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με κλιμάκιο της UNESCO, που με αντικείμενο της συμφωνίας αυτής της συνεργασίας, την ιστορική μνήμη και την ιστορική αλήθεια γύρω από αυτή την εποχή. Και θα ήθελα βέβαια να μην ξεχάσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, από τη φιλόξενη εκπομπή σας, να ευχαριστήσω θερμά και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου και καθηγητή, αγαπητό φίλο Μανώλης Μαριανάκη, από τα Μάλια, και όλο το ΔΣ και όσους ασχολήθηκαν με αυτή την εκδήλωση, καθώς στόχος του Δήμου Χερσονήσου είναι, παρότι ο Δήμος Χερσονήσου μπορεί να είναι τουριστικός προορισμός, μπορεί τώρα, σήμερα το βράδυ, να κάνουμε την τελευταία ημέρα τουρισμού στη σταλίδα της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων. Όμως δεν σταματάμε να σκεφτόμαστε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις ρίζες μας, και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε αυτούς που έδωσαν τότε τη ζωή τους, σε αυτούς που ξεριζώθηκαν, μετήκησαν, άλλαξαν σπιτικό, και για να είμαι ειλικρινής, επειδή η Μικρασία είναι πατρίδα μας, δεν την ξεχνάμε και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, και εφόσον η Παναγία το επιτρέψει, η ρίση που έβγαλε τότε η Παναγία με την πτώση της πόλης, ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αληθινή. Όμως πρέπει να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη και σε εμάς και στα παιδιά μας, τουλάχιστον για να μην την ξαναζήσουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα από εβδομάδα να πούμε περισσότερα. Σίγουρα όποιος θέλει και όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει τις συγκεκριμένες δράσεις, σωστά? Καλούμε,
Καλούμε τον κόσμο, τους δημότες μας και όποιον θέλει να παρευρεθεί σε αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων. Μάλιστα. Ειδικά η μερίδα, κύριε Παναγιωτόπουλε, στο πνευματικό κέντρο του Μοχού θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με έγκριτους ομιλητές, η οποία θα δώσει τον τόνο εκείνης εποχής και θα το μεταφέρει στο σήμερα. Σας έχουμε όλους καλεσμένους και θα είναι χαρά μας να παρευρεθείτε. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.